Καλημέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Είμαι η Κατερίνα Κωστάκη, ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια, θεραπεύτρια και δημιουργός του Academy of Inner Light. Αυτό το βίντεο δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο για τους φίλους και συνδρομητές που μιλούν ελληνικά, μιας και μέχρι σήμερα τα περισσότερα βίντεο που έχω δημιουργήσει είναι στα αγγλικά. Γιατί το Quora.com, σε αυτό αναφερόμαστε βέβαια, είναι ένα αμιγώς αγγλικό δίκτυο και η γραφή είναι η αγγλική. Κατά συνέπεια, όλα τα βίντεο που έχω δημιουργήσει είναι στα αγγλικά. Επειδή όμως υπάρχουν φίλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα κείμενά μου και ενδιαφέρονται επίσης και για το Quora.com, αυτό το βίντεο δημιουργήθηκε κατά παραγγελία. Κατά παραγγελία και έπειτα από απέτηση πάρα πολλών φίλων να δημιουργήσω ένα ελληνικό βίντεο. Όπως έχω αναφέρει και σε ένα προηγούμενο βίντεο μου, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube, το σχετικό σύνδεσμος θα βρίσκεται στην περιγραφή αυτού του συγκεκριμένου βίντεο και έτσι μπορείτε να επισκεφτείτε το κανάλι μου στο YouTube. Μέσα σε αυτό το βίντεο είχα κάνει αναφορά τόσο στο Quora όσο και στο νέο blog που έχω δημιουργήσει με την ονομασία Academy of Inner Light. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρείτε, γιατί είναι academyofinnerlight.blogspot.com. Μέσα σε αυτό λοιπόν το βίντεο, στο οποίο μιλούσα ελληνικά, αναφέρθηκα και στους λόγους για τους οποίους τα περισσότερα βίντεο μου για το Quora είναι στα αγγλικά. Σήμερα έκανα μια νέα ανάρτηση στο blog μου, endlesslifejourney.blogspot.gr ή www.academyofinnerlight.com, και αυτή η ανάρτηση δεν είναι παρά η μετάφραση μίας ανάρτησής μου στο Quora. Μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά. Ο τίτλος και η σχετική ερώτηση είναι «Φιλοσοφία της καθημερινής ζωής». Ποια είναι τα μαθήματα που οι περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν πολύ αργά στη ζωή τους? Σε αυτή την ανάρτηση έχω προσθέσει κάτω από το αγγλικό κείμενο και το ελληνικό, ώστε να μπορεί να είναι προσβάσιμο και για όσους μιλούν ελληνικά και όσους μιλούν αγγλικά. Οι απαντήσεις μου λοιπόν είναι οι εξής. Μαθαίνεις να είσαι υπομονετικός. Γίνεσαι σοφότερος. Μαθαίνεις να είσαι εκπαιδεύσιμος. Μαθαίνεις να είσαι ευπροσάρμοστος. Να μην παίρνεις τα πάντα ως δεδομένα. Να στηρίζεσαι στον εαυτό σου να είσαι αυτάρκης. Να μαθαίνεις τον νόμο της απόσπασης. Να μην μετανιώνεις για τις επιλογές σου. Να ακούς τις εσωτερικές φωνές σου. Να κατανοείς ότι οι σκοτεινές πληγές σου είναι ο τελικός σου δάσκαλος. Να δέχεσαι τον κοσμικό σκοπό σου. Να δέχεσαι την κοσμική ευλογημένη καταγωγή σου. Να μοιράσεις τα ιδεώδη σου με αυτούς που το αξίζουν. Να δείχνεις κατανόηση σε αυτούς που δεν κατανοούν. Να πηγαίνεις με τη ροή της ζωής. Να προχωράς μέσα από ανοιχτές πόρτες. Να μην κοιτάζεις πίσω στις κλειστές πόρτες. Να ανοίγεις την καρδιά και το μυαλό σου σε νέες ευκαιρίες. Και τέλος, αγάπη, 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 που νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που μπορεί να μεταδώσει κανείς
Όχι μόνο σε αυτή την ανάρτηση, αλλά σε κάθε ανάρτηση, σε κάθε γραφή, σε κάθε δημιούργημά μας. Στο τέλος της ανάρτησης, βέβαια, μπορείτε να διαβάσετε και για ποιο λόγο έχει μεταφραστεί και πού μπορείτε να βρείτε τις αναρτήσεις μου, γιατί αυτές οι αναρτήσεις, όπως σας είπα στην αρχή, βρίσκονται στο καινούριο μου blog, στο academyofnelight.blogspot.com και στο κανάλι μου στο YouTube, το οποίο μπορείτε να το βρείτε είτε πατώντας πάνω στη μικρή αυτή ανάρτηση, είτε κοιτάζοντας τον σχετικό σύνδεσμο που θα έχω προσθέσει κάτω από την περιγραφή αυτού του βίντεο. Βρισκόμαστε μέσα στο blog μου, το endlesslifejourney.blogspot.gr, στο οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το 2007 αναρτώ ως επιτοπλίστων δικές μου δημιουργίες και σποραδικά κάποια κείμενα άλλων φίλων. Και μέσα σε αυτό το blog μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Μπορείτε να βρείτε τα βιβλία μου, όπως είναι το πρόσφατο βιβλίο μου, τα συμπατικά ειδήλια από τις εκδόσεις άλλωστε. Πατώντας πάνω στην εικόνα σας οδηγεί στη σελίδα, τη σχετική σελίδα που βρίσκεται στις εκδόσεις άλλωστε και από εκεί μπορείτε να κάνετε παραγγελία. Επίσης μπορείτε να βρείτε τα υπόλοιπα βιβλία μου, το Cosmic Light. Πάντα πατώντας πάνω στην εικόνα πηγαίνετε είτε στο Amazon, είτε στο Lulu, το συμπατικό φως και το ταξίδι της ζωής φέρνει ελπίδες έχουν αναρτηθεί στο Lulu. Και το The Angels Planet, που είναι και αυτό ένα αγγλικό βιβλίο, και αυτό στο lulu.com. Από κάτω υπάρχει ένα κουμπάκι, το οποίο όταν το πατήσετε πηγαίνετε στη σελίδα που έχουν αναρτηθεί τα βιβλία μου στο Lulu. Όλα αυτά γιατί πάρα πολλοί φίλοι με ρωτούν πού μπορούν να βρουν τα βιβλία μου. Και σκοπεύω να δημιουργήσω ένα βίντεο, το οποίο να εξηγώ πώς μπορείτε να βρείτε τα βιβλία μου. Αν και πιστεύω ότι είναι τόσο εύκολο να βρείτε τα βιβλία μου, είτε επισκεπτόμενοι το blog μου, είτε τις διάφορες σελίδες μου, όπως είναι το Twitter, το Facebook, το LinkedIn, το YouTube, παντού υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι που οδηγούν, πού αλλού, στα βιβλία μου. Ακόμη και εδώ, όπως βλέπετε, εδώ αυτή η εφαρμογή οδηγεί στην επαγγελματική μου σελίδα στο Facebook. Μέσα εκεί υπάρχουν τα βιβλία μου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρακολουθείτε όλα μου τα βίντεο και διαβάζετε τα κείμενά μου. Και όλους εσάς που σχολιάζετε, που στέλνετε τα μηνύματά σας, κοινοποιείτε όλες μου τις δημιουργίες και είστε εσείς οι οποίοι με έχετε στηρίξει και συνεχίζω να δημιουργώ παρόλες τις δυσκολίες, αντικσότητες, αρνήσεις, εμπόδια, όλα είναι προκλήσεις βέβαια, όλα αυτά τα παραβλέπω χάρη σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε πάλι.